Δίπλα μας τον Δημήτρη Νάστο από την Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα. Κύριε Νάστο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Σαρωτική, αναμενόμενη σύμφωνα με τη δική μου οπτική. Χαίρομαι, επαναλαμβάνω, πάντα όταν σας βλέπω, μου αρέσουν οι συζητήσεις μαζί σας. Χαίρομαι όταν σας βλέπω. Να είστε καλά, να είστε γερός. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Βλάση, για την πρόσκληση. Βρίσκουμε τη δυνατότητα πάντα να συζητάμε και να ανταποκρινόμαστε πάντα στην πρόσκλησή σας, ούτως ώστε και οι πολίτες να ακούσουν και να δουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει τώρα εν ώψη της δεύτερης κυβερνητικής να ακούσουν, γιατί εντάξει, όλοι θα πούν κάτι, αλλά με ειλικρίνεια που πρέπει να μιλάμε, τη μιλάνε πολύ λίγοι, γιατί άκουγα πριν τον συνάδελφο. Θα πάμε, τι, σε τι. Που έλεγε για τη μελέτη στη ΔΕΗ. Θα πάμε. Κρατήστε το λίγο. Πριν από αυτό, σαρώσατε στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου, εκεί που ήσασταν δήμαρχος παλιά, έτσι. Σαρώσατε, εκεί σαρώσατε. Δεν υπάρχει άλλος εκεί. Μόνο Νάστος, έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει, κι άλλοι είναι. Ναι. Όλοι μαζί πήραμε μια μεγάλη νίκη. Ναι. Η 42%, όλοι οι συνάδελφοι υποψήφοι και όλοι βέβαια οι άνθρωποι που μας στηρίξανε και δίπλα μας και αυτοί που μας ψηφίσανε. Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε, γιατί είναι πράγματι από την παράταξη Γιάννενα Νέα Εποχή λένε υπάρχει σύγκριση και της Δημαρχίας Μπέγκα και της Δημαρχίας Ελισάφ Παπαγεωργίου και ο κόσμος μπορεί να συγκρίνει. Και με αυτό θέλω να αρχίσουμε και ο Άρης Μπαρτζόκας και άλλοι λένε ότι ούτε ένα έργο δεν ολοκλήρωσε ο Θωμάς Μπέγκας. Και μετά θα πάμε εκεί που θέλετε εσείς, στη ΔΕΙΑΗ και, στις γύρω από την πόλη περιοχές. Ούτε ένα έργο δεν ολοκλήρωσε ο Μπέγκας, λένε από τον Παπαγεωργίου. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα θα θέλω να μου πει, δεν είπε ο κ. Μπαρτζόκας, ένα έργο το οποίο έχει τη σφραγίδα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Να ξεκινήσουν να τον μελετήσουν και να το τελειώσουν. Εντάξει, τα έργα θέλουν χρονικό διάστημα. Εντάξει, τα έργα θέλουν πολύ χρονικό διάστημα. Θέλουν ένα μεγάλο διάστημα. Και με τον μηχανισμό που έχει ο Δήμος εδώ που είναι. Σεβαστό αυτό που λέτε. Αλλά θα ήθελα να ακούσω κι εγώ από τους συναδέλφους αυτούς ότι τα βρήκαν δρομολογημένα, βρήκαν μελέτες, βρήκαν έργα στη μέση, βρήκαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχαν δρομολογηθεί και βέβαια. Υπάρχουν και έργα τα οποία τελειώσαν από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή. Και αυτά τα δύο, την Νιάρκο, παραδείγματος χάρη, την οποία παραχωρήσαμε στην περιφέρεια, είναι χρηματοδότηση από τη Δημοτική Αρχή. Και πάρα πολλά άλλα έργα, μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα, τα οποία είχαμε εκτελέσει σαν Δημοτική Αρχή. Το ότι υπήρχε μία υστέρηση, υπήρχε. Καταρχήν, να υπενθυμίσω, γιατί δεν ξέρω αν ο κ. Μπαρτζόκας ασχολούνταν τότε με το Δήμο. 2 χρόνια δεν μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε έργο με τις αλλαγές τις οποίες είχαν γίνει από το Υπουργείο. Δεν υπήρχε καμία δημοπράτηση με την αλλαγή του νόμου. Ήταν μεγάλη η καθυστέρηση αυτή. Και κάτι άλλο να πω. Ότι αφήσαμε ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων. Βρήκαμε ένα αναγκαστικά να αναλάβουμε τον κύριο Φίλιο ένα Δήμο υπερχρεωμένο, τον ξεχρεώσαμε και αφήσαμε και ένα μεγάλο αποθυματικό, ούτως ώστε να μπορεί να κινείται η Δημοτική Αρχή, είτε ήταν δεσμευμένο σε έργα, αλλά είτε ήταν και χρήματα τα οποία δεν είχαν γίνει έργα και δεν είχαν δεσμευθεί πουθενά. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι πρέπει να υπάρχει σύγκριση και κρίση από τους πολίτες. Και αυτό αποδείχθηκε την πρώτη Κυριακή. Δεν μπορεί να είσαι Δημοτική Αρχή και να παίρνει ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. Και με όλες αυτές τις δυνάμεις, τις οποίες μπήκαν και 2 νέες παρατάξεις μέσα στον κύριο Παπαγεωργίου, και η αύξησή του ήταν της τάξης του 2%. Από το αποτέλεσμα του 2019. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα και τη διαφορά? Να σας πω. Εμείς ήμασταν στην αντιπολίτευση και αυξήσαμε το ποσοστό μας κατά 3 μονάδες. 3 μονάδες, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι οι πολίτες πλέον θέλουν αλλαγή στο Δήμο και θέλουν τη Δημοτική Αρχή τη δικιά μας, η οποία έχει έναν αξιόλογο υποψήφιο δήμαρχο και πάρα πολλά ικανά στελέχη, ούτως ώστε μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις μεγάλες που υπάρχουν. Ανάγκες οι οποίες φαίνονται στην καθημερινότητα των πολίτη, η οποία δεν μιλάει κανένας
από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή για την καθημερινότητα και τι αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα. Ξέρετε ότι δεν έγινε κανένας καθαρισμός πουθενά. Ξέρετε ότι οι λακκούβες, αν πάτε ειδικά στην περιφέρεια, δεν έχει που να περπατήσει και που να κινηθεί κανένα αυτοκίνητο. Τα φρεάτια. Δεν έγινε κανένας καθαρισμός. Να σκεφτείτε ότι την προηγούμενη φορά έβριξε μισή ώρα και πλημμύρισαν τα πάντα στα Γιάννηνα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα ότι δεν ανταποκριθήκανε στην καθημερινότητα και στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Κατανοητό ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Αλλά έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός αντιμετώπισης αυτών των μεγάλων προβλημάτων από τη Δημοτική Αρχή. Ποιος είναι ο σχεδιασμός ο οποίος έχουμε εμείς να κάνουμε? Ξεχωριστό προϋπολογισμό σε κάθε τοπική κοινότητα. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες, θα μπουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια πληθυσμιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και θα αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα σύμφωνα με τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και ξεχωριστά θα ξέρει η κάθε δημοτική κοινότητα τι έργα θα φτιάξει. Εγώ θέλετε να σας πω ότι στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου η χρηματοδότηση η οποία υπήρχε από τη Δημοτική Αρχή ήταν 0, 80.000 μόνο. Πήρανε 300.000 τα οποία... Όλη αυτή την τετραετία, 80.000. 80.000. Πήραν 330.000 τα οποία τα είχαμε αφήσει. Βάλανε 80.000 και τα δημοπρατήσανε κάθε χρόνο τα ίδια χρήματα. Και τελικά τώρα ήρθε η ώρα και καταστηρίξαν κάποια ασφαλτικά στις δημοτικές ενότητες. Τώρα τι θα από γίνει και το πέρα. 33-24. Τώρα έχετε ισχυρό προβάδισμα. Να πω και κάτι. Ολοκληρώστε το αυτό και πάμε στην ερώτηση. Να πω και κάτι άλλο. Ναι, βέβαια, κάντε το. Αγαπητέ φίλε Βλάση, και θα υπάρξει και ξεχωριστός προϋπολογισμός για κάθε δημοτική ενότητα, τα οποία θα αποτελείται από 150 με 200.000, πρέπει, γιατί έχω μια εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα, για να αντιμετωπιστεί η καθαριότητα, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και μετά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην οδοποιία του Δήμου, υπάρχει ένα μηχάνημα και δύο φορτηγά. Από τα 6 που είχαμε που άφησα όταν ήμουν εγώ και τα 8 φορτηγά τα οποία δουλεύουν, είτε είναι χαλασμένα είτε έχουν τα συνεργεία απλήρωτα και δεν τους παραδίνουν τα μηχανήματα είτε δεν τα φτιάχνουν. Μάλιστα. Μιλάμε για τρομακτική υστέρηση. Αυτό το 33-24, Δημήτρη Νάστο, ανατρέπεται ή είναι πολύ ισχυρό προβάδισμα και έχουν κλείσει οι εκλογές για σας? Βέβαια, οι εκλογές δεν κλείνουν πριν κλείσουν, αλλά τι λέτε? Εντάξει. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν. Θεωρητικά ναι, αλλά θεωρητικά. Είναι ισχυρό προβάδισμα. Είναι προβάδισμα ισχυρής νίκης. Το προβάδισμα αυτό, λέτε, κύριε Ντόκα, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ισχυρό, ναι. Και θα σας πω το γιατί. Ναι, ναι. Αφήστε, δώστε μου εμένα την κάμερα, αν μπορείτε, για να πιει νερό με την ησυχία του κύριου Νάστος. Δεν περάζει, τακτοποιήθηκα. Να το ευχαριστηθείτε. Εντάξει, όχι. Ωραία. Ήδη οι πολίτες έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει και είπαν τι, ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν το 25% τη θέλει και το άλλο υπόλοιπο του 75% ψήφισε, επέλεξε κάτι άλλο. Πάει να πει ότι δεν επέλεξε τη Δημοτική Αρχή. Αλλά με αυτή τη λογική και ο ένας στους τρεις επέλεξε και εσάς και οι δύο στους τρεις κάτι άλλο. Ναι, συμφωνώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε 33 και αυτοί έχουν 24, έτσι είναι, ναι. 33 και 56, έτσι. Ναι, ναι, ναι. 10 μονάδες περίπου, 9,5. 9,4, ναι. 9,4 είναι ακριβής. Διαφορά. Είναι προβάδισμα νίκης αυτό, έχει σχεδόν τελειώσει δηλαδή? Όχι, εσάς. Δεν τελειώσει τίποτα, ναι. Δεν θέλει να ησυχάσουμε. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη, χτες έχουμε μια ευρεία σύσκεψη με τους υποψήφιους όλους. Αναλύσαμε τα αποτελέσματα και δόθηκαν κατευθύνσεις πώς πρέπει να κινηθούμε. Γι' αυτό ζητάμε από όλους τους συνυποψήφιους συναδέλφους, ναι, είτε εκλεγήκανε είτε δεν εκλεγήκανε, να κάνουν τη δουλειά την οποία κάνανε και την προηγούμενη γιατί εβδομάδα. Το 19 η παράταξη έχασε. Και πέρα με από 7 αυτό, μονάδες διαφορά ήταν μπροστά εκεί, με 7, αλλά έχασε από το Μωυσίλη Σάφο, Θωμάς Μπέγκας. Κύριε Ντόκα, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα την προηγούμενη φορά, ναι, ότι το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, το γνωρίζουμε και εμείς, το τι έγινε σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση. Όλος ο μηχανισμός από το γραφείο του Μητσοτάκη και όλη η Νέα Δημοκρατία στήριξε τον κύριο Μωυσή. Μήπως το κάνει ξανά τώρα? Δεν φτάνουν τώρα και να το κάνουν
κάποιοι κατάλαβαν πλέον τι γίνεται. Οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, έχουν κρίση και θα επιλέξουν εμάς για Δημοτική Αρχή. Γιατί συγκρίνουν, έχουν μέτρο σύγκρισης. Και δεν είναι και τα ίδια πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Άλλο ο κύριος Ελισάφ, άλλο ο κύριος Μπέγκας. Και άλλο ο κύριος Παπαγεωργίου. Ωραία, ναι. Τώρα επαφές με Γκόντα, Καλογιάννη, Κολόκα υπάρχουν. Αν και δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρουν αυτές, αλλά υπάρχουν. Εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες καταρχήν. Αποθυνόμαστε με τις θέσεις, με πρόγραμμα, με συγκεκριμένες θέσεις, με συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι και το τελευταίο χωριό. Το οποίο τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Αυτά είναι γραμμένα και τα φυλάδια μας έχουν μοιραστεί σε όλη την επικράτεια και θα ξαναμοιραστούν πάλι για κάποιους που δεν τα διαβάσανε να καθίσουν κάτω και να δούνε και θα επιλέξουν. Τότε πρέπει να επιλέξουν και θα επιλέξουν, πραγματικά κύριε Ντόκα το πιστεύω, ναι, θα επιλέξουν εμάς. Θα μας επιλέξουν γιατί είμαστε από αυτούς που δεν λέμε ότι θα κάνουμε, ότι τότε με το ένα είτε το άλλο είτε θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ υπάρχει μπροστά η ζωή, υπάρχουν εξελίξεις. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, η νεολαία, θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Η νεολαία αυτή δεν έχει ούτε ένα γήπεδο. Δεν έχουν μια, τα παιδάκια δεν έχουν μια παιδική χαρά. Ξέρετε, εγκαταληφθήκαν τα πάντα. Ξέρετε εσείς να υπάρχει κάποια παιδική χαρά, να μπορούν να πάνε τα παιδάκια να παίξουν. Γνωρίζετε. Για να στείλουμε κι εμείς τα δικά μας τα εγγόνια. Σε ποια παιδική χαρά να πάμε, ποια είναι πιστοποιημένη. Υπάρχουν πιστοποιημένες αυτή τη στιγμή παιδικές χαρές. Σας λέω εγώ ότι δεν υπάρχουν. Και κάποιες που ήταν πιστοποιημένες έχουν λήξει πιστοποιήσεις και καμία δεν είναι πιστοποιημένη. Και άρα, τι, για ποια Δημοτική Αρχή μιλάμε. Τα εγκατέλειψε όλα, είναι, η πόλη είναι ένα ρημαδιό. Για ποια Δημοτική Αρχή μιλάμε. Την καθημερινότητα δεν αντιμετωπίζουν. Για την νεολαία δεν αντιμετωπίζουν αυτά που υπήρχαν. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβεις τη δημοτική, ναι, μας ενότητα. Υπήρχαν 11 παιδικές χαρές και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία. Μία λειτουργεί και αυτή παράνομα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, για ποια Δημοτική Αρχή μιλάμε. Μάλιστα. Για να μην το ξεχάσω, είπατε για τη ΔΕΙΑΗ κάποια πράγματα. Αρχίσατε να λέτε, σας διάκοψα για να έχει, ναι, άλλη ροή. Επειδή κάτι. Ναι, πείτε μου αυτό που κάτι έλεγε, λέγατε για τη ΔΕΙΑΗ. Κάτι έλεγε ο Μπαρτζόκας και τα λέει πάρα πολλές φορές και δεν λέει ποιος πού το βρήκε το έργο, σε ποιο σημείο, γιατί καθυστέρησε το έργο και από ποιον καθυστέρησε. Ξέρετε γιατί. Ποιο έργο, καλά για ποιο έργο. Το έργο της ΔΕΙΑΗ, το μεγάλο έργο των. Είχαν γίνει από τους δύο αναδόχους, από τη για μία το εταιρεία. Βιολογικό λέτε. Ναι. Ναι. Από τη μία. Επέκταση. Ναι. Ναι. Από τη μία που έκανε, ήταν η εταιρεία του κυρίου Αντιδημάρχου, που τώρα έχει φύγει από την εταιρεία αυτή και καθυστέρησε το έργο δύο χρόνια, του κυρίου Αρλέτο. Γιατί να μην τα λέμε αυτά εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα λέμε. Όλα και, τα βέβαια, λέμε. Ναι. Και βέβαια τώρα δεν συμμετέχει. Αλλά συμμετέχει, δικό του πρόβλημα δεν μας αφορά. Μάλιστα. Εμένα να συμμετέχει στην εταιρεία ή τι κάνει. Αλλά έκανε ενστάσεις και έφερε πίσω το έργο δύο χρόνια. Και το ξεκινήσαμε και ξεκινήσαμε να γίνεται κυρία του νερού. Ναι, θα την υλοποιήσει μία. Έχει τροποποίηση. Έχει τροποποιηθεί. Έτσι σας είπε εδώ για το μεταφέρω, έτσι σας είπε, ναι, φεύγοντας. Το λέει πριν από τις εκλογές, μετά να δούμε τι θα φέρει. Τι θα έφερνε μάλλον. Μάλιστα. Και θα τη δούμε τη μελέτη. Μάλιστα. Αφού τις μελέτες, κύριε Ντόκα, τις παραγγέλεις πώς θα γίνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάστο. Συγχαρητήρια και πάλι για την, ναι, πανηγυρική, και τη σαρωτική επανεκλογή σας. Να κάνω ένα κάλεσμα προς τους, στους συνδημότες, στους συμπολίτες. Εγώ θέλω με το χέρι στην καρδιά να καθίσουν να κρίνουν, να συγκρίνουν, να δουν τα προγράμματα, να δουν τους ανθρώπους ποιοι παλεύουν πραγματικά για να επιλύσουν τα προβλήματα του Δήμου μας που έχουν συσσωρευτεί κατά πολύ και θα θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να επιληθούν ή να μπουν στον δρόμο τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάστα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πρώτη σε ψήφους στην περιφέρεια Ηπείρου, η Αγνή Νάκου με πάνω από 8.000 ψήφους, πάνω από 8.000 σταυρούς. Οι πολίτες εκτίμησαν το έργο και την προσφορά της κυρίας Νάκου στην αντιπεριφέρεια.